πολλά εκατομμύρια λέξεων, άρθρα, περιγραφές, ανταποκρίσεις, λόγους, πεάνες και τραγούδια που ύμνησαν και θα υμνούν όσο υπάρχει ελληνική φυλή το Πολυτεχνείο, δεν έδωσαν ακόμη μια πλήρη και ολοκληρωμένη διάσταση για τον εκθαμβωτικό αυτό σταθμό, όχι της επταετίας, όχι της ελληνικής ιστορίας, αλλά της παγκόσμιας ιστορίας. Ίσως η κοντινή απόσταση του χρόνου και του τόπου εμποδίζει την καθαρή ανατένιση ενός τόσο εκτυφλωτικού ήλιου όπως η ηρωική λάμψη του Πολυτεχνείου. Και είναι η πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία που το πολυδιάστατο αυτό μνημείο της νοεμβριανής δόξας αντέχει σε σύγκριση και ξεπερνάει κάθε προγονικό προηγούμενο. Αυτά έγραψε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κάτρης το 1974 στην αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα». Βεβαίως για το Πολυτεχνείο έχουν γραφτεί πολλά και έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Όμως πιο κατάλληλοι, επιτρέψτε μου την έκφραση πιο σχετική να μιλήσουν για το Πολυτεχνείο, για τον Νοέμβρη του 1973, είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν μέσα σε αυτό το χώρο. Ανάμεσά τους και η Τόνια Μοροπούλου και οι συμπατριώτες μας Ανδρέας Φούρας, Κώστας Μάρκου, Ηλίας Κακαβάς, Κώστας Μυρνής και Θανάσης Ζησιμόπουλος. Τους ζήτησα και δέχτηκαν, αντί άλλης συζήτησης, να επισκεφθούμε το χώρο σύμβολο της αντιδικτατορικής πάλης. Να περιηγηθούμε τους χώρους που πριν 21 χρόνια στέγασαν την αντίσταση του φοιτητικού κινήματος ενάντια στη Χούντα. Έτσι βρεθήκαμε στο Πολυτεχνείο. Για να γυρίσουν οι ίδιοι 21 χρόνια πίσω και να βοηθήσουν τους νεότερους να μάθουν. Να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους να θυμηθούν. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δεύτεριας λίπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δεύτεριας λίπασμα η πρώτη νεκρή. Πρώτη φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν η πρώτη νεκρή. Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν άπαυση η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν άπαυση η πρώτη νεκρή. Κίνημα με οι αγώνες, οπλή της ελπίδας, η πρώτη νεκρή. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οπλή της ελπίδας, η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπασμα, η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπασμα. Στην αίθουσα που βρισκόμαστε σήμερα, γυρνώντας 21 χρόνια πίσω, τι γινόταν τις μέρες εκείνες? Όταν ξεκίνησε η κατάληψη, την Τετάρτη το βράδυ, 14 Νοεμβρίου, συγκεντρωθήκαμε εδώ οι εκπρόσωποι από τις Επιτροπές Αγώνα όλων των σχολών, των Πανεπιστημίων της Αθήνας, για να συντονίσουμε την κατάσταση και να την οργανώσουμε. Από εδώ ξεκίνησε η πρώτη συντονιστική. Σε αυτή την αίθουσα, όταν αργότερα την Πέμπτη το βράδυ γινόντουσαν οι γενικές συνελεύσεις, δεν υπήρχε πια λειτουργία συντονιστικής. Η συντονιστική, η δεύτερη συντονιστική, βρέθηκε δίπλα. Εδώ όμως, την Παρασκευή, όταν άρχισαν να χτυπάνε στο ψαχνό, την Παρασκευή το απόγευμα, από εκεί και πέρα δηλαδή που είχαμε τον πρώτο νεκρό και πολλούς τραυματίες, αυτός εδώ ήταν ο συγκλονιστικός χώρος του ιατρείου του Πολυτεχνείου, όπως και η διπλανή αίθουσα.
Σε αυτό το χώρο συνεδρίασε την Παρασκευή το απόγευμα οι εκλεγμένοι από τις Γενικές Συνελεύσεις του Πολυτεχνείου, των φοιτητών δηλαδή όλων των σχολών και των εργαζομένων, δεύτερη συντονιστική του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν η συντονιστική του Πολυτεχνείου που εκφράζοντας την οργανωμένη θέληση του αυτόνομου φοιτητικού κινήματος, πήρε και την πολιτική ευθύνη της κατάληψης. Ήταν αυτή η οποία κάλεσε με την ανακοίνωση που βγάλαμε, την είχα διαβάσει την Παρασκευή στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα Γκίνη 18. Με αυτή την ανακοίνωση καλούσαμε όλο το λαό της Αθήνας με κέντρο συσπήρωσης στο αγώνα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να διαδηλώσει μέχρι τέλους την αντίθεσή του στο φασισμό και στη δικτατορία και να αγωνιστεί για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική προκοπή. Αυτό ήταν το ενωτικό μήνυμα όλων των δυνάμεων που συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο και ήταν ένα μήνυμα που βρήκε ανταπόκριση. Από εκείνη την στιγμή και μετά, μέσα από πολλές συζητήσεις, αμφιβολίες και εξελίξεις, το Πολυτεχνείο πια έγινε εξέγερση, έγινε ξεσηκωμός. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους. Γι' αυτό και ο χώρος αυτής της συντονιστικής, όπου διαμορφώθηκε η πολιτική βούληση του Πολυτεχνείου, αυτή η πολιτική βούληση που σήμαινε και μία διαδικασία να αυτοοργανώνονται και να αυτοαποφασίζουν αυτοί που ήταν εδώ μέσα, ήταν μία κρίσιμη στιγμή οριακή για την εξέλιξη των γεγονότων. Έγινε η εργατική συνέλευση του Πολυτεχνείου την Πέμπτη το βράδυ. Και ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί εδώ μαζεύτηκαν ακριβώς όχι απλώς οι εργαζόμενοι που ήταν στο Πολυτεχνείο για να συμπαρασταθούν, αλλά και εκπρόσωποι συλλόγων. Για μας που δεν είμαστε εργάτες, ήταν πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την αίθουσα βρέθηκαν εργαζόμενοι, συζήτησαν, συμπορεύτηκαν και έβγαλαν μια διακήρυξη η οποία βοήθησε τελικά στη διατύπωση του τελικού κειμένου. Και αξίζει να σημειώσω ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα έγιναν γνωστές οι θέσεις του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, που προσανατόλησαν και νομίζω θα προσανατολίζουν ακόμα και την επόμενη γενιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως την είπε η Τόνια, προέκυψε αυτό που είπε, το ξεπέρασμα δηλαδή των θέσεων, των οργανώσεων που μας είχαν στείλει. Τις θέσεις που μας είχαν στείλει. Και είναι φυσικό, όταν μια ολόκληρη νύχτα υπήρχε μια συνεχόμενη σύγκρουση, είναι πολύ φυσικό, και συζήτηση όχι μόνο σύγκρουση, είναι πολύ φυσικό τα πράγματα να βγουν πολύ πιο καθαρά και πιο βασισμένα στην πραγματικότητα. Εδώ, σε αυτό το χώρο, υπήρχε και εκπρόσωπος του μοναδικού σωματείου που είχε νωρίτερα, πριν ένα μήνα περίπου, απεργήσει μέσα στην Χούντα. Ήταν το σωματείο των Τρολεατζίδων. Και είναι χαρακτηριστικό ότι χώρια από τη συμπαράσταση που μας έδειξε, συμμετείχαν οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι του σωματείου, μαζί, δεν ξέρω αν ήσαν εδώ λόγω συμπαράσταση σε σχέση με κινητοποιημένους ανθρώπους επί δικτατορίας, δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ, μπορεί να μας πει ο Ανδρέας ή η Τόνια. Σαν συμπαράσταση τέτοια κινητοποιημένων ανθρώπων είχαμε και από τους μεγαρείς που τότε απειλούσαν να τους γυαλίσουν τις καλλιέργειες. Σε σχέση με την απεργία με τους τρολεατζίδες, ότι τα ίδια τα τρόλεϊ παίζαν το ρόλο της μεταφοράς των μηνυμάτων. Δηλαδή οι προκηρύξεις, οι αυτοσχέδιες και ό,τι έβγαινε υλικό από το Πολυτεχνείο κολλιώσανε πάνω στα τρόλεϊ, στους ιεροκαθαριστήρες ή σε άλλα σημεία που διασχίζαν όλη την Αθήνα. Ήταν ένας τρόπος διάδοσης του αγώνα των ιδεών του, αυτών που αγωνιζόσατε στο Πολυτεχνείο.
Εδώ είμαστε στο χώρο που λειτουργήσε ο μεγάλος, ο δεύτερος πομπός του Πολυτεχνείου. Ο πρώτος πομπός του Πολυτεχνείου στήθηκε από εμάς, τους φοιτητές χημικούς μηχανικούς τότε, στο εργαστήριο που είδατε πριν, τότε του Κουγιουμζέλη της Φυσικής. Ήταν ένας απλός πομπός με βάση αυτά που ξέραμε από τις εργαστηριακές ασκήσεις μας. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Σας μιλούν οι μαθητές που είναι μέσα στο Πολυτεχνείο. Υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός μαθητών εδώ μέσα, από διάφορα γυμνάσια της Αθήνας, που διαδηλώνουν μαζί με τα αδέλφια τους, τους εργάτες και τους φοιτητές. Υπάρχει μια σύγχυση στην Ελλάδα, γιατί όταν μιλάμε για πομπό που ήταν κέντρο βάρους, γιατί ήταν η συντονιστική του Πολυτεχνείου και ο πομπός, οι δύο δυναμικές πλευρές της όλης εξέλιξης της υπόθεσης και της εξέγερσης Πολυτεχνείου. Εδώ, από τις 11 η ώρα και μετά, οι εκφωνητές ήταν η Τόνια Ημωροπούλου και ο Δημήτρης Παπαχρήστου, γιατί στον μέσο πολίτη υπάρχει η ιδέα ότι ήταν η Μαρία Δαμανάκη. Η Μαρία Δαμανάκη ήταν μέχρι τις 11 το βράδυ, δεν ήταν μετά νομίζω. Δεν είναι χρονικό. Όχι. Ναι, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο η Μαρία Δαμανάκη στην εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Έπαιξαν μια σειρά στελέχη τα οποία βρίσκονται σήμερα στο πολιτικό προσκήνιο και παίζουν ρόλο στις εξελίξεις. Και αυτό το λέω γιατί η νέα γενιά των πολιτικών της χώρας μας δεν είναι δά μια γενιά βγαλμένη μέσα μόνο από διαδικασίες παρεμβάσεων των μέσων ενημέρωσης, είναι μέσα από αγώνες βγαλμένη. Στο βάθος αυτής της αίθουσας υπήρχαν ασύρματοι οι οποίοι είχαν καθίσει σε συχνότητες μεσαίων και βραχαίων. Και από εκεί συλλαμβάναμε τα μηνύματα που σε αυτά τα κύματα ξέπεμπαν τότε οι αστυνομικές δυνάμεις σε συνεννόηση. Όμως στον πέμπτο όροφο υπήρχε μια άλλη αίθουσα, η οποία ήταν πιο εξελιγμένη, η οποία έπιανε και επαφές που είχαν στα FM. Και με αυτό το σύστημα είχε μια ενημέρωση και η Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου και η Τόνια που ήταν εδώ για να δίνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Αθήνα. Από εκείνη την αίθουσα είχα μια σαφή αίσθηση από τις 8.30 με 9 το βράδυ ότι επίκειται μια επέμβαση. Τη μορφή της δεν την είχαμε προσδιορίσει ακριβώς, αλλά ξέραμε πως φεύγανε πια τάγκ από το Γουδί και πως ετοιμαζόταν η παρέμβαση στο Πολυτεχνείο. Μαζί με το φίλο τον Κώστα τον Μάρκο εδώ. Είμαστε περιφρούρηση λίγες ώρες πριν μπει το τάγκ. Στον Πομπό είμαστε ακριβώς πίσω από αυτή την πόρτα. Και θέλω έτσι να τονίσω και εγώ ότι οι προσπάθειες εκείνες σε αυτή τη φάση της ασφάλειας ήταν οι κύριες προσπάθειες, ήταν ο εντοπισμός και δικαιολογημένα ο εντοπισμός του Πομπού. Και τότε κυκλοφορούσε μία είδηση που και εμείς το γνωρίζαμε, ότι είχαν μπει και μέσα στο Πολυτεχνείο σαν φοιτητές, προσποιόμενοι φοιτητές, και προσπαθούσαν να βρουν τη θέση του Πομπού και να αυτούς που θα έβρισκαν θα τους έσφαζαν όλους για να σιωπήσει ο Πομπός. Η προσωπική μου ανάμνηση από το χώρο, όπως είπε ο Θανάης, ήταν που για ένα δύο ώρο περίπου είμαστε από την άλλη πλευρά της πόρτας και με δύο ξύλα στο χέρι θεωρούσαμε ότι είμαστε προστάτες. Βέβαια, για να με ειλικρινείς, αν κάτι χρειαζόταν να προστατεύσουμε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω τι δυνάμεις θα είχαμε να το κάνουμε. Θυμάμαι πολύ καθαρά πάντως τη Μαρία Δαμανάκη κάποια στιγμή που βγήκε έξω, άνοιξε και μας αγκάλιασε, φωνάζοντας «Κατελήφθη την νομαρχία». Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι εδώ το πράγμα εξελίσσεται. Το ένιωσα και φοβήθηκα και λιγάκι, ομολόγω. Μετά τα πράγματα συνέχισαν. Υπολογίζαμε έτσι στις προσωπικές μας συζητήσεις εκείνη τη στιγμή. Υπολογίζαμε μήπως η Χούντα έκανε ένα λάθος, άφηνε να ξημερώσει. Δεν έκανε την επέμβαση τη νύχτα. Τότε πιστεύαμε ότι, ο λαός της Αθήνας, πιστεύαμε δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Που δεν το έκανε αυτό το λάθος. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Τις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή.
σε γιορτή που δεν ξανά ζωή μου τη σκυφτή. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σα σκυλή. Με συνθήματα σκισμένα σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Είναι γεμάτη κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Ας πάμε λοιπόν στο βράδυ της 17 Νοέμβρη του 1973. Εκείνη την ώρα που εμφανίζονται τα τάγκς, πού είσαστε εσείς? Ναι, για πρώτη φορά τα είδα όταν ήρθαν από την Αλεξάνδρας και μπήκαν στην Πατησίων. Σταμάτησαν για ένα κοιτό διάστημα που δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ αυτή τη στιγμή. Το ένα μετά το άλλο στο ύψος του μουσείου. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα στο γραφείο που ήταν και τότε του Πρίτανη της Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο είναι γωνία Πατησίων και το Σίτσα. Και από το παράθυρο τα είδα σε φάλαγγα, στη σειρά, με αναμένα φώτα να περιμένω. Ήμουνα 20 μέτρα από την πύλη προς τα μέσα. Έχουμε μία αναταραχή, έχουμε έναν αγώνα τον έξω, ο οποίος, οφείλω να πω, ήταν πολύ δυσκολότερος και από τον αγώνα τον μέσα. Νωρίτερα, μάλιστα, σε κατάσταση έξαλλη, με ένα μαντήλι, ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Μάρκου, τον συνάντησα στα Κάγκελα με τα σχολεία που είχαν έρθει, που του είπα κράτα γερά, γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι αν κρατήσουν οι έξω θα κρατήσουμε και εμείς μέσα. Πιστεύατε ότι τα τάγκς θα χτυπήσουν ή ήταν μια κίνηση εκφοβισμού? Γνωρίζαμε από πολύ νωρίς ότι θα γίνει η επέμβαση. Εγώ προσωπικά ήμουν σε το κτίριο των ασυρμάτων και παρακολουθούσα από τους ασυρμάτους αυτά τα οποία έλεγαν μεταξύ τους η αστυνομία και τις εντολές που εδίδονται. Και έτσι ήταν σαφές από την παρακολούθηση που κάναμε, γιατί οι φοιτητές του Πολυτεχνείου είχαν μπει στις συχνότητες των αστυνομικών και των στρατιωτικών, ότι γίνεται επέμβαση εκείνο το βράδυ. Όπως ήταν σαφές ότι οι φοιτητές αποφάσισαν εν γνώση ότι πρέπει να κρατήσουν το Πολυτεχνείο, τουλάχιστον η Συντονιστική Επιτροπή και όσοι στήριζαν ηγετικά την κατάληψη. Είχαμε πιστεί ότι ήταν ικανοί για οτιδήποτε και να χτυπήσει το τάγκς. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε σε τι έκταση να πούμε θα ήταν, πόσοι θα ήταν οι νεκροί, πού θα έφταναν αυτές οι βιαιότητες. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το φοιτητή που φέρανε χτυπημένον απ' έξω, που πραγματικά κρεμότανε το πόδι του από μία πέτσα και του το ενώσαμε με μία σανίδα. Για να μην φύγει στο δρόμο, του το ενώσαμε με μία σανίδα. Όπως επίσης δεν θα ξεχάσω και τη στιγμή που είμαστε εδώ και είχαν αρχίσει οι πρώτες σφαίρες και πέφτανε, που δεν το πιστεύαμε και μιλάγαμε ότι ήταν πλαστικές σφαίρες, ότι δεν σκοτώνουνε, ότι δεν θέλαμε να πιστέψουμε πραγματικά ότι θα φτάναμε σε αυτό το ματοκύλισμα. Τέλος ο παπάς, πρόεδρος τότε της Συντονιστικής, πέρναγε και μας έλεγε ότι ήταν πλαστικές σφαίρες και βασικά να το λέμε στους άλλους για να μην τρομοκρατηθούν. Κάποια ώρα κατά τις 12 πλέον το αποδέχτηκε και ο ίδιος, ένα πράγμα το οποίο ήταν γνωστό σε όλους. Έπεσε μπροστά μου ένας χτυπημένος με μια σφαίρα στην κοιλιά και μαζί με κάποιους τον πήραμε και τον πήγαμε στο ιατρείο. Στην ταράτσα του Ακροπόλη ήταν ασφαλίτες και ρίναν με τα όπλα, δηλαδή οι σφαίρες ερχόσανται οι περισσότερες από τη μεριά της ταράτσας του Ακροπόλου, από αυτό το σημείο. 3-4 ώρες πριν μπουν τα τάγκς, όταν δέχτηκε και ήρθαν ασθενοφόρα και πήρανε τους τραυματίες από το ιατρείο. Μου έμεινε λοιπόν
το περιστατικό όταν διώγναμε τους τραυματίες σε φορεία πραγματικά ή αυτοσχέδια και οι οποίοι μας κάναν το σήμα της νίκης. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Το μέταλλο εκπροσωπεί τη Χούντα. Η Χούντα εκπροσωπείται με το μέταλλο. Η Χούντα έχει μόνο όπλα. Η Χούντα δεν έχει καρδιές. Η Χούντα δεν έχει κανένα ιδεολόγο. Οι ιδεολόγοι της ελευθεριάς. Οι ιδεολόγοι της λαϊκής κυριαρχίας. Οι ιδεολόγοι του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους βρίσκονται στον δρόμο. Βρίσκονται μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Φτάνουμε την ώρα που το τάγκ φτάνει στην είσοδο. Ήμουν περίπου 100 μέτρα μετά την πόρτα και για να είμαι ειλικρινής, ενστικτοδός, πήγα και κρύφθηκα από αυτό το φίνικα που βλέπετε εκεί από πίσω, θεωρώντας ότι το πρώτο που θα κάνει το τάγκ ήταν να πυροβολήσει, όχι να μπει. Και θεωρούσα ότι ήμουν προστατευμένος πίσω από το φίνικα. Έχουμε λοιπόν το τάγκ μπροστά στο Πολυτεχνείο. Μπροστά ήταν μια Mercedes του Πρίτανη, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Η φωνή του Μίτσου του Παπαχρήστου, που ήταν εκφωνητής τότε του Πολυτεχνείου, έλεγε: αδέρφια μας, φαντάρι, ελάτε μαζί μας, να ενωθούν μαζί μας. Βλέπουμε το τάγκ να έρχεται προς τα μέσα και να έχουμε το πάτημα της Mercedes. Αδέρφια μας, στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Πάλι πιστεύουμε στην ελευθερία. Και εγώ πάλι πρόεδρος αρχίζω τον ηθικό ύπνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπασίου την δρομή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάρκει μέρα τη γη. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι κι απ' το λιογέρμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα. Όταν μπήκε το τάγκ, φύγαμε και πήγαμε από τη σχολή καλών τεχνών και ήρθαμε εδώ. Οι στρατιώτες μας πήρανε από εδώ, καθόταν μπροστά από το πρώτο τάγκ, γιατί υπήρξε πρώτο και δεύτερο τάγκ. Μπήκε μέσα αργότερα δηλαδή. Εκεί καθόταν κάποιος αξιωματικός και μας έδιωσε. Υποχωρήσαμε προς τα μέσα, μπροστά στην σχολή καλών τεχνών. Έρχεται κάποιος βαθμοφόρος του στρατού, βάζεται τα χέρια πίσω, λέει. Βάλαμε τα χέρια πίσω και κάνοντας ουρά όσοι είμαστε μπροστά να φύγουμε μπροστά έξω. Εδώ μπαίνοντας στο τάγκ τρέξαμε όλοι πίσω, είναι την πίσω πλευρά του Πολυτεχνείου και βέβαια ήταν το τελευταίο καταφύγιο. Φανταστείτε αυτό το χώρο όλο, 500, 600, 1000 άτομα καθισμένα όλοι στα γόνατα να περιμένουν πλέον να έρθει ο στρατός. Φτάσαν οι πρώτοι λοκατζίδες με επικεφαλής κάποιον αξιωματικό. Φωνάξαν όλοι: βάλτε τα χέρια στο κεφάλι. Και ένας-ένας σηκωνότανε και έφευγε και έβγαιναν την πλανή πόρτα. Είναι μια εικόνα που μένει στο μυαλό. Όλος αυτός ο χώρος, φανταστείτε τον, σκοτάδι, φασαρία, πυροβολισμοί και χιλιάδες κεφάλια τρομοκρατημένα με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Μετά φύγαμε.
οφείλω να πω πραγματικά ότι υπήρξε κάποια ανταπόκριση στην λιγότερη θηριωδία που είχε δείξει η αστυνομία, η ασφάλεια, οι ασφαλίτες σε σχέση με το στρατό. Ο στρατός, εάν δεν ήτανε, πιθανόν να είχαμε πολλά περισσότερα θύματα. Οι φαντάροι κάπου ήρθανε κοντά μας. Κάπου είδα και εγώ είδα με τα μάτια μου να γυρνάνε το αυτόματο στους αστυνομικούς, στους ασφαλίτες που ήσαν από πίσω και να τους λένε stop, αφήστε τα παιδιά να φύγουν. Όταν βγήκαμε όξο, υπήρχαν ασφαλίτες οι οποίοι μας χτυπάγανε με καδρόνια, με ξύλα, τέτοια πράγματα. Και γυρίσαν οι στρατιώτες και είπαν, κύριε αστυνομικοί, απομακρυνθείτε, και τους γυρίσανε και τα όπλα. Όταν στη δίκη του 1974 αμφισβητήθηκε αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ο Στέλιος ο λογοθέτης και εγώ μαρτυρήσαμε αυτό που ζήσαμε εδώ την Παρασκευή το βράδυ, 16 προς 17 Νοεμβρίου, όταν είχαν τα τάγκς. Φεύγοντας από τον Μπομπό και κενώνοντας το Πολυτεχνείο, βγήκαμε τελευταίοι,
Ήρθαμε στο αίθριο της αρχιτεκτονικής. Εδώ υπήρχαν φορεία με νεκρούς. Εδώ και μέσα στα σχεδιαστήρια δίπλα. Θυμάμαι ότι μετρήσαμε 12 φορεία. Οι νεκροί ήταν οι τελευταίοι που βγήκαν μαζί μας από το Πολυτεχνείο. Μπήκαν οι Λουκατζίδες με τον Κώστα τον Λαλιώτη που έκανε τις διαπραγματεύσεις από τη μεριά των φοιτητών. Κάποιους τραυματίες που μπορούσαν να σηκωθούν ήταν ελαφριά, σηκώθηκαν και αυτοί κουτσένοντας κλπ. Μας βάλανε στη σειρά όλους και συνοδεία με τα αυτόματα μας έβγαλαν γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο από τη μεριά της το ΣΥΤΣ. Κάποιοι βαριά τραυματίες έμειναν εκεί. Τι έγιναν, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να πούμε για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ότι οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν ήταν φυσικά μόνο οι 12 που μετρήσαμε εμείς και σίγουρα δεν είναι το σύνολο των νεκρών αυτό που αντιστοιχεί στη λίστα που διαβάζουμε κάθε χρόνο. Γιατί είχαμε πολλές μαρτυρίες και στην ΕΦΕΕ και στις φοιτητικές νεολαίες αργότερα, καταγγελίες γονέων που ποτέ δεν τόλμησαν να τις κάνουν δημόσια για παιδιά που χάθηκαν. Τώρα θυμήθηκα με τους νεκρούς ένα νεκρό που είναι πατριώτης μας από τα Καλάβρητα, ο Μίμης ο Κυριακόπουλος. Ο Μίμης ο Κυριακόπουλος τραυματίστηκε σοβαρά έξω από το Πολυτεχνείο και πέθανε μετά από 2 μέρες στο σπίτι του από εσωτερική αιμορραγία μάλλον. Τον πήρε η ασφάλεια, τον πήγε στο νεκροταμείο, τον βάλαν σε κάποιο σιδερένιο φέρετρο, κλειστό, σφραγισμένο φέρετρο και συνοδεία της ασφάλειας κηδεύτηκε. Η δικηγορία προσπάθησε να αποκρύψει την ύπαρξη νεκρών. Και βεβαίως θέλω να πω πως είμαστε τυχεροί, γιατί την επόμενη μέρα στην οδό Κύπρου στην Κυψέλη εντοπίσαμε ένα νεκρό του Πολυτεχνείου, το Φαμέλη, και έστειλαμε ξένους δημοσιογράφους και έτσι πήρε μια δημοσιότητα ότι υπήρχε τουλάχιστον ένας νεκρός που τον είδαν δημοσιογράφοι. Θεωρηθεί μνημόσυνο μόνο η αναφορά στους νεκρούς. Θυμάμαι και το θυμάμαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ και πολύ περισσότερο κάθε φορά στην επέτειο της εξέγερσης, εκείνο το κορίτσι που είχε κοπεί το πόδι του σε ένα φορείο από τις σφαίρες και που μας έκανε με τα χέρια της το σήμα της νίκης. Αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, που μάτωσαν και που πέθαναν στο Πολυτεχνείο δεν πέθαιναν έτσι για κάποια θυσία, για κάποια τιμή. Πέθαιναν επειδή είχαν την αίσθηση και τη χαρά της ζωής, γι' αυτό πεθαίνανε. Αυτά τα δέντρα δεν πολεμούνται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Τα πυρωμένα του λιθάρια κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος κάνει.
ήταν στο σύνολό το φοιτητικό κίνημα πολιτικοποιημένο ή ήταν μια ηγετική ομάδα η οποία είχε βάλει τους πολιτικούς στόχους και απλά η πλειοψηφία του κινήματος φοιτητικού ακολουθούσε αυτήν την ηγετική ομάδα. Νομίζω ήταν και τα δύο. Δηλαδή κάποιοι ηγετικοί πυρήνες υπήρξαν, που καθόρισαν ίσως και κάποιες στιγμές κάποιες επιλογές του κινήματος. Ταυτόχρονα όμως είχε και ένα κίνημα που ήταν όριμο, πολιτικοποιημένο και έτοιμο να δεχθεί αυτές τις επιλογές. Το φοιτητικό κίνημα δεχότανε τα ερεθίσματα ενός κινήματος που ήταν και πέρα από την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε Μάη του 68, έχουμε Βιετνάμ, έχουμε Ταϊλάνδη, την πτώση της Χούντας της Ταϊλάνδης. Έχουμε δηλαδή μία... Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου ήταν «Εδώ θα γίνει της Ταϊλάνδης». Δηλαδή το Πολυτεχνείο πρέπει να το δούμε μέσα σε κάποιες συνθήκες γενικότερες. Πέρα από εκεί υπήρχαν υπόγειες σχέσεις πολιτικοποίησης μέσα στον χώρο του φοιτητικό, που ίσως έξω ήταν αθέατες. Είχαμε τις φοιτητικές επιτροπές αγώνα. Είχαμε οργανώσεις των φοιτητών που δεν διανοηθήκανε ποτέ να χωρίσουν τα αιτήματα σε στενά φοιτητικά και πολιτικά. Δηλαδή κάπου αυτά πηγαίνανε πάντα μαζί. Η ελευθερία, ας πούμε, που έμπαινε κάθε στιγμή. Το ακαδημαϊκό άσυλο, η μη παραβίαση του ακαδημαϊκού ασύλου. Ήταν ζητήματα που είχαν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Προβάλλω το φοιτητικά αιτήματα γιατί με τα μέτρα, τα σκληρά μέτρα που εφάρμοζε αυτή την εποχή η Χούντα, ήταν και δύσκολο να βγεις από την αρχή και καθαρά και προς τα έξω κατευθείαν με πολιτικά συνθήματα, με πολιτικά ζητήματα, με πολιτικές θέσεις. Δηλαδή υπήρχε και κάποια σκοπιμότητα. Προβάλλοντο τα φοιτητικά αιτήματα γιατί υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί. Στην πορεία όμως έπαιξε ρόλο και η ορίμανση, έπαιξε ρόλο και η πίεση του παραπέρα λαϊκού παράγοντα, του παράγοντα του εργατικού κινήματος όσο υπήρχε εκείνη την εποχή, η πίεση. Και το κίνημα πήρε πιο σαφή, πιο πολιτικό χαρακτήρα. Από την ταράτσα της νομικής στην αυλή του Πολυτεχνείου έχουμε ένα χρονικό διάστημα που συντελούνται και στη διεθνή σκηνή αλλά και στο εσωτερικό της χώρας πάρα πολλά, κυρίως όμως επιχειρείται στην Ελλάδα να μεταλλαγεί η δικτακτορία σε μια μορφή δικτακτορίας με καλυμμένο πρόσωπο. Και εκεί ακριβώς υπάρχει η παρέμβαση, η δυναμική μιας πρωτοπορίας, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι η κατάληψη του Πολυτεχνείου είναι συνέχεια μιας εκδήλωσης που έγινε στη νομική. Σε αυτήν την εκδήλωση στη νομική υπήρξε ένα ψέμα που λειτουργήσε όμως ιστορικά. Κάποιοι ήρθαν και είπαν ότι στο Πολυτεχνείο γίνονται συγκρούσεις. Αποτέλεσμα, έγινε μια διαδήλωση των φοιτητών από τη νομική μέχρι το Πολυτεχνείο και φτιάχτηκαν οι μαζικοί όροι της κατάληψης του Πολυτεχνείου. Δεν υπήρχαν ούτε αρχηγοί, ούτε οργανώσεις που είχαν τον αρχηγό, τον καθοδηγητή, τους καθοδηγητές και από κάτω κάποιος κόσμος που ακολουθούσε. Ήτανε κάτι που ξεκίναγε πραγματικά από τη βάση. Ο κόσμος, οι φοιτητές και πέραν των φοιτητών εκφράζανε την αντίθεσή τους στη Χούντα. Έχει μπει τα τάγκς μέσα στο Πολυτεχνείο, έχει εκενωθεί το Πολυτεχνείο. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Από εκεί και πέρα η αντίσταση συνεχίζεται. Συνεχίζεται καθώς κρύβονται οι φοιτητές και οι καταληψίες του Πολυτεχνείου στα γύρω σπίτια, κρύβονται σε όλη την Αθήνα. Υπάρχει κόσμος που για πρώτη φορά παίρνει ρίσκα, δηλαδή βγαίνει από την ήσυχη οικογενειακή του ζωή και παίρνει τα ρίσκα να κρύψει αυτή την ανήσυχη νεολαία που την καταζητούν. Είναι η σκληρή περίοδος της παρανομίας που συνεχίζεται στην περίοδο ιδιαίτερα του Ιωαννίδη στα μπουντρούμια της ασφάλειας και του ΕΑΤΕΣΑ. Και η αντίσταση συνεχίζεται και μέσα στον κόσμο και οι νέοι δεν πτωούνται. Θυμάμαι στο μνημόσυνο του Κοκκινόπουλου τον Ιούνιο, στην κηδεία του Κοκκινόπουλου τον Ιούνιο, ότι ξαναβρεθήκαμε πάλι όλοι αυτοί που στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε οι περισσότεροι είχαμε βγει από την ασφάλεια και την ΕΣΑ και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαμε πια να έχουμε εύκολα μαζική δράση, συνεχίζαμε όμως την οργανωμένη μας δραστηριότητα ή πάρα πολύ κρυβόντουσαν.
Και μετά από τον Ιούνιο ήρθε τον Ιούλιο η μεταπολίτευση. Το Πολυτεχνείο σίγουρα συνδέεται με όλη την εξέλιξη της δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μέσα από μια συνέργεια γεγονότων που όταν έφεραν τη μεταπολίτευση δεν την έφεραν τυχαία. Η οικογένειά σας. Όλες εκείνες τις ημέρες και ειδικά εκείνες τις δύσκολες ώρες της Παρασκευής το βράδυ της 17 Νοεμβρίου. Πώς αντιμετώπιζαν την όλη στάση τη δική σας, πώς αντιδρούσαν ενδεχομένως και πώς σας υποδέχτηκαν όταν επιστρέψατε από το Πολυτεχνείο. Ανησυχούσαν. Εγώ είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασα στις 9 η ώρα το πρωί στο σπίτι, επλήθηκα, υπήρχαν οι γονείς μου εδώ και δεν είχαν πάει στις δουλειές τους. Και έφυγα κατευθείαν να πάω να κρυφτώ, μάλλον όχι κατευθείαν, μετά από 2 ώρες κατά τις 12 η ώρα, συγκολοκυθούσα μια θιά μου. Και εκεί είδα αυτό που είπα και νωρίτερα στην εργατική συνέλευση, τη συμμετοχή του κόσμου. Με πήρε ένας με τρίκυκλο και με πήγε μέχρι τη γέφυρα της Λένορμα, όπου εκεί πλέον δεν μπορούσαν να τσουλήσουν τα αυτοκίνητα. Και μου έδωσε και τότε και ένα πεντακοσάρικο και μ' άφηκε να φύγω. Κρυβόμουν για αρκετό καιρό γιατί και το κατάφερα να επικοινωνήσω μετά από 20 περίπου μέρες. Πήρα κάποιο τηλέφωνο στους δικούς μου που μένουν στα Καλάβρητα. Αγωνιούσαν, με ρώτησαν αν είμαι καλά και είπα, αλλά το ηθικό τους ήταν πολύ καλό. Κατάλαβα ότι είχαν μια υπερηφάνεια για τη συμμετοχή μου. Γονείς οι δικοί μου μας είχαν διαγράψει, δηλαδή είχαμε εξαφανιστεί, ακούγανε τα ραδιόφωνα, ακούγανε όλα τα μηνύματα που φτάνανε για πολλούς σκοτωμένους και καταλαβαίνετε ότι μόλις φτάσαμε εκεί πέρα πραγματικά ήταν για το σπίτι η Ανάσταση. Μετά είχαμε πάλι τις συλλήψεις, είχαμε τα κρυψίματα, κάνα μήνα να κρυφτούμε, μετά ασφάλειες. Τελικά όπως και στην κατάληψη της νομικής, αλλά και στο Πολυτεχνείο, πραγματικά η γενιά αυτή, η τόσο ταλαιπωρημένη, στάθηκε δίπλα μας. Και είναι τιμή της που δεν δίλιασε ούτε αυτές τις ώρες. Η δική μου οικογένεια ζούσε στα Καλάβρητα και έτσι πέρασε λιγότερο την αγωνία που πέρασαν άλλες οικογένειες παιδιών που ζούσαν εδώ στην Αθήνα. Βέβαια ο αδερφός μου που τότε ήταν μαθητής στο γυμνάσιο και ο οποίος ήταν μέχρι τις 2-3 ώρα έξω από το Πολυτεχνείο, αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι, διότι ο πατέρας μου έπαιρνε κάθε μισή ώρα τηλέφωνο για να σιγουρευτεί ότι είναι καλά και βεβαίως του έλεγε διάφορα ψέματα, ότι εγώ ήμουν αλλού, ότι δεν ήμουν εκεί. Πιστεύω ότι οι γονείς των παιδιών που ζούσαν στην επαρχία πέρασαν λιγότερο την αγωνία γιατί δεν κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς γινόταν. Όταν μετά το κατάλαβαν, είχαμε αποκαταστεί στην επικοινωνία μαζί τους. Οι γονείς κάποιων άλλων παιδιών που έμεναν εδώ στην Αθήνα, πέρασαν πραγματικά δύσκολες ώρες αγωνίες. Εμένα η μητέρα μου ήταν στο Πολυτεχνείο και έμεινε μέχρι τέλους. Όπως ήταν και ο αδερφός μου και όλη μου η οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν στη Ρόδο και βέβαια μου τηλεφωνούσε συντονιστική ότι αν δεν βγω θα πεθάνει. Και εγώ του απαντούσα ότι δεν θέλω να πεθάνει βέβαια, αλλά αν εγώ πεθάνω φεύγοντας ηθικά θα έχω πεθάνει για πάντα και γι' αυτό δεν βγήκα. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ρόδα αυγή. Βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτικά θρηνή. Σπάσε καρδιά μου εχάθη το γελαστό παιδί. Είχεν ανδρεία, είχε θάρρος και όνια θα θρυνώ. Το πηδηχτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί.
ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μου αγάπη, μ' αγάπη θα σε κλαίω για το τι έκανες, αιώνια θα το λέω. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στα ξέχαστο το γέλαστο παιδί. Και από το Πολυτεχνείο απέχουμε πλέον 21 χρόνια. Αυτοί που έγραψαν τη σελίδα του Πολυτεχνείου στην ελληνική ιστορία είναι σήμερα λίγο πάνω από τα 40. Άλλοι είναι πολιτικοί. Άλλοι έχουν αφιερωθεί στην επιστήμη τους. Οι περισσότεροι έκαναν οικογένεια και έχουν παιδιά. Παιδιά που αν δεν τους ρώτησαν κιόλας, σύντομα θα τους ρωτήσουν. Τι ήταν το Πολυτεχνείο? Είναι ιστορική στιγμή που διακόπτεται βία μια πορεία. Μια πορεία σκλαβιάς και ανελευθερίας και ανατρέπεται ένα σχέδιο φιλελευθερωποίησης της Χούντας μέσα από τη μαζική αντίδραση του λαού που κορυφαία της έκφραση είχε τους φοιτητές και το φοιτητικό κίνημα. Εξέγερση. Δηλαδή, ο κόσμος συμμετείχε έξω και πέρα από τα οργανωμένα κόμματα. Είναι το ξέσπασμα της αντίδρασης του λαού κατά της φασιστικής Χούντας που εκδηλώθηκε μέσω των φοιτητών και του φοιτητικού κινήματος από το συγκεκριμένο χώρο του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο για μένα είναι στάση ζωής. Ήταν μια εξέγερση που πραγματικά ήταν πέρα και πάνω από σκοπιμότητες και από τις συγκυρίες της στιγμής. Ερχόταν από μακριά και πήγαινε μακριά. Η γενιά μας ονομάστηκε γενιά του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο κράτησε 3 μέρες. Το γεγονός ότι 3 μέρες χαρακτήρισαν και ονομάτισαν μια ολόκληρη γενιά, νομίζω ότι τα λέει όλα. Το Πολυτεχνείο, σαν ένας ξεσηκωμός παλαϊκός, συνάντησε κάθετη απέναντί του τη φασιστική βία. Και δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε σποραδικά τα θύματα. Ήταν πολλά. Ήταν μια μετοπική σύγκρουση αίματος, όπου εκεί αποδείχθηκε και η αδάμαστη θέληση του κόσμου που ήταν μέσα και γύρω από το Πολυτεχνείο να μην υποχωρήσει. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα, μετρώ είμαι τρεφτάρι που κλείσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Λείπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους χτύπους στο πόρτο, μετρώ πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, το χτάκ εσύ, το χτάκ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρκεί το πανηγύρι, τα χτάκ εσύ, τα χτάκ εγώ, τα χτάκ εσύ, τα χτάκ εγώ. Μύρισε το σφαγείο μας στη μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό, μύρισε το σφαγείο μας στη μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Αίμα μετρώ, είμαι τρεφτάρι
γραφή σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Το Πολυτεχνείο όμως έχει και την άλλη όψη, θα γράψει το 1974 ο Γιάννης Κάτρης. Την όψη της μεγάλης ντροπής. Το Αρκάδι, η Κάνδανος, το Δίστομο, τα Καλάβρητα, το Χαϊδάρι, το Ζάλογκο υψώθηκαν σύμβολα υπέρτατης ανθρωποθυσίας στον αγώνα κατά των ξένων κατακτητών. Αλίμονο όμως, οι επερχόμενες γενναίες, αν η ελληνική κοινωνία μπει κάποτε σε ένα λιμάνι εθνικής αξιοπρέπειας χωρίς τις φουρτούνες των ξένων επεμβάσεων, θα τρίβουν με οδύνη τα μάτια τους, καθώς θα διαβάζουν ότι η σφαγή του Πολυτεχνείου ήταν έργο Ελλήνων, που μιλάνε την ίδια γλώσσα, που έχουν γεννηθεί και ανδρωθεί σε τούτα τα Άγια Χώματα. Ο αντίλογος ότι ξένη είναι η έμπνευση, η καθοδήγηση, ο σχεδιασμός, ακόμη και η χρηματοδότηση του εγκλήματος, δεν λιγοστεύει την ανατριχιαστική γεύση ότι από Ελληνίδες μητέρες είχαν βυζάξει τα ανθρώπινα φίδια που θέριζαν με τα αυτόματα τα παιδιά μας. Πιο παρήγορος και ελπιδοφόρος μοιάζει ο αντίλογος ότι πολλοί από τους φωνιάδες του στρατού και της αστυνομίας δεν ήσαν φωνιάδες, αλλά θύματα ενός συστήματος εξειδικευμένου στην κατασκευή φωνιάδων. Γι' αυτό ίσως από τον ωκεανό των γραπτών αφιερωμάτων και ποιημάτων που πλημμύρισαν μαζί με λουλούδια και δάκρυα το χώρο του Πολυτεχνείου ξεχωρίζει ένα λιτό αλλά σπαρακτικό σημείωμα. Βρέθηκε τη νύχτα της σφαγής πιτσιλισμένο από αίμα και γράφει «Φίλε, συγχώρεσέ με, κάποιος φαντάρος». Don't be the young, but don't be the young, they're all the young.